Γεια σας. Είμαι ο Μινάς Ναυσιγέννης από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και σήμερα θα σας παρουσιάσω την πρώτη διάλεξη του μαθήματος Ενσωματωμένα Συστήματα με θέμα Εισαγωγικές έννοιες στα ενσωματωμένα συστήματα, ορισμός, χαρακτηριστικά και εφαρμογές. Το έργο αυτό υποστηρίζεται από τα ανοιχτά ψηφιακά μαθήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Ο σκοπός λοιπόν της σημερινής ενότητας είναι η κατανόηση και ο ορισμός του ενσωματωμένου συστήματος. Η κατανόηση των προκλήσεων και των προβλημάτων στη σχεδίαση συστημάτων ενσωματωμένης υπολογιστικής και η ανάπτυξη της μεθοδολογίας σχεδίασης των ενσωματωμένων συστημάτων. Αρχικά, να ορίσουμε τι σημαίνει ενσωματωμένο σύστημα. Μία έννοια που οι περισσότεροι δεν την έχουν ακούσει. Ενσωματωμένο λοιπόν υπολογιστικό σύστημα είναι οποιαδήποτε συσκευή περιλαμβάνει ένα προγραμματιζόμενο υπολογιστή, ο οποίος όμως δεν είναι υπολογιστής γενικού σκοπού. Εποφελούμαστε το χαρακτηριστικό της εφαρμογής για τη βελτίωση της σχεδίασης, γιατί δεν χρειάζονται όλες οι υπηρεσίες που παρέχουν οι υπολογιστές γενικού σκοπού. Για παράδειγμα, ένας επεξεργαστής Opedium έχει διάφορες δυνατότητες, όπως εκτέλεση εκτός σειράς, μονάδες πράξεων με αριθμούς πραγματικούς και πολλά άλλα χαρακτηριστικά, τα οποία ενδεχομένως δεν θα τα χρειαστούμε ποτέ σε μία συσκευή, σε ένα ψηφιακό σύστημα που έχει τοποθετηθεί σε έναν φούρνο μικροκυμάτων. Στο φούρνο μικροκυμάτων, για παράδειγμα, μπορούμε να τοποθετήσουμε έναν μικρό επεξεργαστή, που ονομάζεται μικροεπεξεργαστής, ο οποίος θα είναι οκτάβιτος, γιατί θα πρέπει απλώς να δέχεται εισόδους από το χρήστη με κάποια κουμπιά ή με κάποιο άλλο τρόπο επικοινωνίας και στη συνέχεια με αυτές τις ρυθμίσεις να εκτελεί το προγραμματισμένο πρόγραμμα που έχει να κάνει. Εκεί πέρα λοιπόν χρειαζόμαστε σε αυτή τη σχεδίαση έναν μικρό επεξεργαστή, δεν χρειαζόμαστε ένα Pentium. Άρα λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι μειώνουμε και το κόστος σχεδίασης. Υπολογιστικά συστήματα βρίσκονται παντού. Οι περισσότεροι, όταν σκέφτονται ένα υπολογιστικό σύστημα, σκέφτονται για παράδειγμα τους προσωπικούς σταθμούς εργασίας, τους φορητούς υπολογιστές, υπερυπολογιστές, διακομιστές στο ίντερνετ ή στο τοπικό δίκτυο και συστήματα που παραδοσιακά φέρουν το χαρακτηρισμό υπολογιστικό σύστημα. Ωστόσο, υπάρχει και ένας τύπος υπολογιστικού συστήματος πολύ πιο συχνός, που βρίσκεται παντού δίπλα μας. Αυτός ο τύπος λοιπόν είναι ο τύπος των ενσωματωμένων υπολογιστικών συστημάτων. Δηλαδή, υπολογιστικά συστήματα στα οποία έχουν ενσωματωθεί επεξεργαστές και εκτελούν συγκεκριμένες λειτουργίες. Επειδή το εύρος αυτών των υπολογιστικών συστημάτων κυμαίνεται από μικρά συστήματα των 8 bit μέχρι ακόμα και μεγάλα συστήματα των 64 bit, είναι δύσκολο να καθοριστούν οι προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά αυτών των ενσωματωμένων υπολογιστικών συστημάτων. Μπορούμε βέβαια να δώσουμε τον απλό ορισμό ότι ό,τι είναι υπολογιστικό σύστημα και δεν είναι υπολογιστής, είναι ενσωματωμένο σύστημα. Και εφόσον βέβαια έχει έναν ή περισσότερους επεξεργαστές. Δισεκατομμύρια μονάδες παράγονται ετησίως έναντι των εκατομμυρίων μονάδων επιτραπέζιων υπολογιστών. Δηλαδή υπάρχουν πολλά παραπάνω ενσωματωμένα συστήματα από ό,τι υπολογιστές. Μάλιστα, πρόσφατη μελέτη έχει βρει ότι σε ένα τυπικό νοικοκυριό στην Αμερική, ενώ συνήθως βρίσκονται 2 με 3 υπολογιστές ή συστήματα γενικής υπολογιστικής, ταυτόχρονα υπάρχουν έως και 50 ενσωματωμένα συστήματα, που μπορεί να είναι είτε φούρνος μικροκυμάτων, το κλιματιστικό, ένα έξυπνο πλυντήριο, ένα ψυγείο, το σύστημα με το θηροτηλέφωνο και το συναγερμό. Όλα αυτά λοιπόν αποτελούν ενσωματωμένα συστήματα.
Τα ενσωματωμένα συστήματα διακρίνουμε τα βασικά στοιχεία που βρίσκονται σε κάθε υπολογιστικό σύστημα. Δηλαδή διακρίνουμε τον επεξεργαστή, που είναι η κεντρική μονάδα επεξεργασίας και μπορεί να κυμαίνεται, όπως είπα, από 8 bit έως 64 bit. Διακρίνουμε τη μνήμη, όπου βρίσκεται αποθηκευμένο το πρόγραμμα που θα εκτελέσει και τα δεδομένα και μπορεί βέβαια να είναι, όπως είχαμε δει στην αρχιτεκτονική, είτε Harvard είτε Von Neumann αρχιτεκτονική και έχει την είσοδο και την έξοδο. Αυτά εδώ πέρα λοιπόν συνδέονται είτε με αναλογικά στοιχεία είτε με ψηφιακά. Αυτό λοιπόν είναι ένα ενσωματωμένος υπολογιστής. Παραδείγματα μπορούμε να βρούμε παντού και γύρω μας. Για παράδειγμα, ένας εκτυπωτής έχει έναν επεξεργαστή, όπου δέχεται την είσοδο από το υπολογιστή για αυτό που θα εκτυπώσει και διαχειρίζεται τα στοιχεία του εκτυπωτή προκειμένου να βγει το τελικό αποτέλεσμα. Στο αυτοκίνητο, μηχανή, φρένα, ταμπλό, όλα αυτά έχουν επεξεργαστές. Σε ένα αεροπλάνο, μηχανή, έλεγχη πτήσης, πλοήγηση, επικοινωνίας. Στη ψηφιακή τηλεόραση, οι δέκτες ψηφιακής τηλεόρασης έχουν μέσα επεξεργαστές, αρκετά δυνατούς βέβαια, αλλά θεωρούνται ενσωματωμένα συστήματα. Γιατί δεν μπορούμε σε αυτά τα συστήματα να βγάλουμε το πρόγραμμα το οποίο είναι η αποκωδικοποίηση του stream και η εμφάνιση στην οθόνη και να βάλουμε για παράδειγμα τα Windows. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Είναι αποκλειστικής λειτουργίας για τη χρήση την οποία έχουν σχεδιαστεί. Σε διάφορες οικιακές συσκευές. Ακόμα και κάποια κινητά τηλέφωνα. Βέβαια, τα κινητά τηλέφωνα είναι μια γκρίζα περιοχή που είναι ανάμεσα, ακροβατεί ανάμεσα στα ενσωματωμένα συστήματα και στα συστήματα γενικού σκοπού, τα υπολογιστικά συστήματα αυτά, γιατί πια έχουν εξελιχθεί σε τόσο έξυπνες συσκευές που μπορεί να εκτελούν πλήθος διαφορετικών προγραμμάτων. Ιδιαίτερα τα smartphones, όπου ο χρήστης μπορεί πολύ εύκολα να κατεβάσει και να εκτελέσει είτε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου, είτε ένα πρόγραμμα εμφάνισης φωτογραφιών, βιντεοδιάσκεψης και ούτω καθεξής. Άρα πια τα smartphones, ενώ αρχικά ήταν καθαρά ενσωματωμένες συσκευές, τώρα μπαίνουν στον τομέα των υπολογιστικών συσκευών. Βέβαια, υπάρχουν και κινητά τηλέφωνα χαμηλού κόστους, αυτά που είναι των 20-30 ευρώ, όπου έχουν συγκεκριμένο επεξεργαστή και εκτελούν μόνο τα προγράμματα που έχει βάλει ο σχεδιαστής και τίποτα άλλο. Αυτά εδώ πέρα λοιπόν είναι καθαρά ενσωματωμένα συστήματα. Έτσι λοιπόν, για παράδειγμα βλέπουμε εδώ πέρα ένα οικονομικό τηλέφωνο, όπου θεωρείται ένα ενσωματωμένο σύστημα γιατί εκτελεί μόνο τα προγράμματα που έχει βάλει ο σχεδιαστής, ο κατασκευαστής και δεν μπορεί να δεχτεί νέα προγράμματα. Μπορούμε να έχουμε μια συσκευή αναπαραγωγής τραγουδιών, όπως το iPod, στο αυτοκίνητο, σε μια ίσως έξυπνη τοστιέρα, όπου αναλόγως της θερμοκρασίας καταλαβαίνει πότε έχει ψηθεί το ψωμί και αναλόγως του χρώματος της κρυγανιάς και το εξάγει, σε ρομποτικούς βραχίονες, στο modem router που βρίσκεται στα περισσότερα σπίτια για το ίντερνετ, σε μια ίσως έξυπνη σκούπα που γυρίζει μέσα στους χώρους ενός σπιτιού και καθαρίζει αυτόματα τη σκόνη, στα φρένα του αυτοκινήτου και σε πολλές άλλες συσκευές. Ένα ερώτημα που απασχολεί τους σχεδιαστές είναι η επιλογή της ενσωματωμένης αρχιτεκτονικής. Ενώ στα συστήματα γενικού σκοπού συνήθως έχουμε τους επεξεργαστές είτε της AMD είτε της Intel, στα ενσωματωμένα συστήματα υπάρχει μια μεγαλύτερη ποικιλία που μπορεί αυτό να δημιουργεί μια σύγχυση στους σχεδιαστές. Ας δούμε λοιπόν ποια είναι τα βασικά στοιχεία που βοηθούν στην απόφαση για την συγκεκριμένη ενσωματωμένη αρχιτεκτονική που θα επιλέξει ο σχεδιαστής. Καταρχήν, τα εργαλεία ανάπτυξης. Επειδή η εταιρεία που θα παρέχει τον επεξεργαστή και
τα περιφερειακά του, πρέπει να δώσει και το software ανάπτυξης για αυτή την αρχιτεκτονική μια σημαντική απόφαση, τίθεται στο πόσο εύχριστο και ευέλικτο είναι αυτό το πρόγραμμα ανάπτυξης. Η απόδοση του συστήματος, ασφαλώς η τιμή, γιατί τα ενσωματωμένα συστήματα κατασκευάζονται σε πολύ μεγάλες ποσότητες, πολύ μεγαλύτερες από τους υπολογιστές γενικού σκοπού. Άρα λοιπόν και ένα δολάριο να είναι πιο φθηνός ένας επεξεργαστής με ακριβώς τις ίδιες παροχές και τα ίδια χαρακτηριστικά, τότε κάποιος επιλέξει τον πιο φθηνό επεξεργαστή, γιατί ένα δολάριο σε μία συσκευή σημαίνει ένα εκατομμύριο δολάρια σε ένα εκατομμύριο συσκευές, αν κατασκευαστούν. Επίσης, κατά πόσο μπορεί να δεχτεί ένα λειτουργικό σύστημα και ποιο λειτουργικό σύστημα. Για παράδειγμα, επεξεργαστές 8-bit δεν δέχονται κάποιο λειτουργικό σύστημα ή δέχονται κάτι απλοποιημένα λειτουργικά συστήματα. Όμως, μπορεί να είναι ένας επεξεργαστής 32-bit που θα θέλαμε ενδεχομένως να μπορεί να εκτελεί Linux. Άρα λοιπόν είναι μια επιλογή αυτό εδώ πέρα. Τα εργαλεία που παρέχονται σε μορφή υλικού, για παράδειγμα κάποιος αποσφαλματοτής υλικού, ένα JTAG debugger και ούτω καθεξής, οι διαθέσιμες βιβλιοθήκες που βρίσκονται για αυτήν την αρχιτεκτονική, όπου διαθέσιμες βιβλιοθήκες σημαίνει μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί κώδικας, και αυτό βέβαια μεταφράζεται σε οικονομία χρόνου. Άρα λοιπόν, αν υπάρχει μια μεγάλη κοινότητα που περιτριγυρίζει το συγκεκριμένο επεξεργαστή, τότε αυτή η κοινότητα σε ελκύει να εργαστείς πάνω σε αυτόν τον επεξεργαστή. Για παράδειγμα, στο εργαστήριο χρησιμοποιούμε την αναπτυξιακή πλατφόρμα Arduino, όπου χρησιμοποιεί έναν επεξεργαστή της Atmel, τον Atmega 328. Αυτή η κοινότητα του Arduino είναι μια πολύ μεγάλη κοινότητα, όπου στο ίντερνετ μπορεί να βρει κάποιος χιλιάδες ή και εκατομμύρια παραδείγματα σχεδίασης με αυτή την αρχιτεκτονική. Άρα λοιπόν, κάποιος που θέλει να κάνει τα πρώτα του βήματα στα ενσωματωμένα συστήματα για χαμηλού κόστους κατασκευές, είναι μια πολύ καλή επιλογή να ξεκινήσει με το Arduino, γιατί θα βρει τη βοήθεια στην κοινότητα που βρίσκεται στο ίντερνετ. Άλλα στοιχεία που μας ενδιαφέρουν είναι τα περιφερειακά. Πόσο εύκολα μπορούμε να συνδέσουμε και να χειριστούμε περιφερειακά, που είναι συμβατά μεταξύ τους. Επανέρχομαι στο Arduino, όπου υπάρχουν χιλιάδες περιφερειακά για το Arduino, από αισθητήρες φωτός μέχρι ανοιχτευτές ενδεχομένως ραδιενέργειας. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλά περιφερειακά που μπορούν να συνδεθούν σε αυτό το Arduino και πολύ εύκολα μπορεί κάποιος να αναπτύξει το σύστημά του. Η φήμη του προμηθευτή είναι σημαντικό στοιχείο επίσης, και η φήμη όταν λέμε να έχει συνέπεια στις παραδόσεις, δηλαδή κάποιος που θέλει ενδεχομένως 1000 κομμάτια και ο προμηθευτής του δώσει μια συγκεκριμένη ημερομηνία παράδοσης, θα πρέπει μέσα σε αυτήν την ημερομηνία να έχουν παραδοθεί τα στοιχεία που θέλει, γιατί αλλιώς αν είναι αναξιόπιστος, τότε θα προκαλέσει ζημιά στην ίδια την εταιρεία. Και ασφαλώς βέβαια και άλλα στοιχεία ενδιαφέρουν τους σχεδιαστές, όπως η οικειότητα. Αν κάποιος γνωρίζει πολύ καλά μια συγκεκριμένη ενσωματωμένη αρχιτεκτονική, πολύ πιθανό είναι και στο μέλλον να συνεχίσει να χρησιμοποιεί αυτή την αρχιτεκτονική. Σχετικά με τα οικονομικά των ενσωματωμένων συστημάτων, βλέπουμε ότι ένα σημαντικό ποσοστό βρίσκεται στις οικιακές συσκευές, τα καταναλωτικά προϊόντα, όπως οι συσκευές αναπαραγωγής MP3 ή βίντεο, αποδικοποιητές ψηφιακής τηλεόρασης και ούτω καθεξής. Σημαντικό ποσοστό επίσης καταλαμβάνει οι τηλεπικοινωνίες, modem, router και άλλα παρόμοια. Στη συνέχεια ακολουθεί η αυτοκινητοβιομηχανία, όπου ένα σύγχρονο αυτοκίνητο έχει δεκάδες ενσωματωμένα συστήματα που όλοι μαζί συνεργάζονται για την ασφάλεια των επιβατών. Σε θέματα
υγείας, ιατρικών μηχανημάτων και στη βιομηχανία. Και επίσης βέβαια και στα ηλεκτρονικά που συναντούμε στα αεροσκάφη. Μερικά κοινά χαρακτηριστικά λοιπόν των ενσωματωμένων συστημάτων συνοψίζονται σε αυτή τη διαφάνεια. Καταρχήν τα ενσωματωμένα συστήματα εκτελούν μία και μόνο μία λειτουργία. Εκτελεί ένα μονοπρόγραμμα κατά επανάληψη. Και αυτό το κατά επανάληψη το βλέπουμε όταν σχεδιάζουμε σε έναν μικροεπεξεργαστή ένα πρόγραμμα, όπου βλέπουμε ότι το κυρίως μας πρόγραμμα το τοποθετούμε μέσα σε μια δομή επανάληψης loop, δηλαδή συνεχώς να εκτελεί αυτό το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Είναι περιορισμένων δυνατοτήτων συνήθως, δηλαδή χρησιμοποιούμε επεξεργαστή 8-bit ή 16-bit. Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, είναι πολύ σημαντική το θέμα της κατανάλωσης να είναι όσο δυνατόν χαμηλότερο, γιατί πολλά ενσωματωμένα συστήματα είναι φορητά συστήματα. Άρα λοιπόν θέλουμε να έχει χαμηλή κατανάλωση ισχύως, ώστε η ενέργεια που καταναλώνεται να μπορεί να κρατήσει μια μπαταρία αρκετό καιρό χωρίς φόρτιση. Επίσης, θέλουμε να είναι αντιδραστικά και πραγματικού χρόνου, δηλαδή συνεχώς να αισθάνονται τον εξωτερικό κόσμο και να ανταποκρίνονται αναλόγως σύμφωνα με το πρόγραμμά τους. Θα πρέπει λοιπόν να ανταποκρίνεται σε πραγματικό χρόνο χωρίς καθυστέρηση, δηλαδή άμα συμβεί ένα γεγονός τη χρονική στιγμή TAF, μέσα σε λιγότερο από δευτερόλεπτο να έχει ανταποκριθεί το σύστημα. Βέβαια, ενσωματωμένα συστήματα δεν υπήρχαν ανέκαθεν. Η ιστορία των υπολογιστών ξεκινάει με τους πρώτους υπολογιστές που ήταν τοποθετημένοι σε μεγάλα δωμάτια και ζύγιζαν τόνους, για παράδειγμα ο ENIAC το 1946, και σιγά σιγά, με τη βελτίωση της τεχνολογίας και ακολουθώντας τον νόμο του Μουρ, προχώρησε η κατασκευή αυτών των υπολογιστών και τα οδήγησε να έχουν μικρότερες διαστάσεις. Ένας υπολογιστής που σχεδιάστηκε για να ανταποκρίνεται σε πραγματικό χρόνο σχεδιάστηκε στο τέλος της δεκαετίας του 40 από το MIT, που θέλαν να το χρησιμοποιήσουν για το μηχανισμό ελέγχου ενός προσομοιωτή αεροσκαφών. Ο πρώτος μικροεπεξεργαστής κατασκευάστηκε την δεκαετία του 70 και είναι ο Intel 4004. Ένας μακρινός απόγονος από την αρχιτεκτονική X86 που γνωρίζουμε. Επίσης, η αριθμομηχανή χειρός HP35 χρησιμοποιούσε αρκετά ολοκληρωμένα κυκλώματα για την υλοποίηση ενός εξεργαστή το 1972. Στην δεκαετία του 70, τα αυτοκίνητα ξεκίνησαν να χρησιμοποιούν μικροεπεξεργαστές για τον έλεγχο της μηχανής. Και αυτό γιατί? Γιατί σε εκείνη τη δεκαετία έγινε η πρώτη πετρελαϊκή κρίση. Και αυτό είχε ως συνέπεια ότι ανάγκασε τους κατασκευαστές αυτοκινήτων να βρούνε τρόπους να μειώσουν την κατανάλωση του καυσίμου στα αυτοκίνητα. Και πώς έγινε αυτό? Έγινε με τη χρήση ενός ψηφιακού συστήματος, ενός μικροεπεξεργαστή που μπορούσε να ρυθμίζει το καύσιμο. Έτσι λοιπόν, στη δεκαετία του 70 άρχισαν τα αυτοκίνητα να έχουν μικροεπεξεργαστές και γεννήθηκαν τα πρώτα ενσωματωμένα συστήματα. Έτσι λοιπόν, από τότε έχουν μπει συστήματα που ελέγχουν το μείγμα του καυσίμου, του αέρα, ο χρονισμός της μηχανής. Ενδεχομένως παρέχουν επιπρόσθετες λειτουργίες, όπου είναι η προθέρμανση του αυτοκινήτου, για παράδειγμα σε μια χώρα όπως την Νορβηγία, όπου οι θερμοκρασίες είναι πολύ κάτω από το μηδέν, μπορεί ο οδηγός του αυτοκινήτου με ένα τηλεκοντρόλ να θέσει τη μηχανή σε ενεργοποίηση από μακριά, να δουλέψει 5-10 λεπτά, ώστε όταν πάει στο αυτοκίνητο να είναι ζεστό το αυτοκίνητο. Και γενικότερα, όλα αυτά τα συστήματα βοηθάνε είτε την ασφάλεια του οδηγού, είτε την εμπειρία χρήσης, βελτιώνουν και ομορφαίνουν τη χρήση αυτών των οχημάτων. Προκειμένου λοιπόν να
σχεδιάσουμε ένα οποιοδήποτε υπολογιστικό σύστημα, όχι μόνο ενισχυμάτων, πρέπει να ακολουθούμε μια συγκεκριμένη ιεραρχία. Ιεραρχία σχεδίασης. Αυτή εδώ πέρα είναι ίδια, είτε έχουμε ενισχυματωμένο σύστημα, είτε έχουμε ένα σύστημα γενικού σκοπού. Έτσι λοιπόν, όλα ξεκινάνε από το τρανζίστορ. Τα τρανζίστορ συνδέονται και δημιουργούν πύλες. Οι πύλες, στη συνέχεια, συνδέονται μεταξύ τους, δημιουργούν δομικές μονάδες, όπου μετά μπορούμε, χρησιμοποιώντας μία περιγραφή σε RTL, Register Transfer Level, δηλαδή περιγραφή επίπεδου μεταφοράς καταχωρητών, να μεταβούμε σε ένα ανώτερο επίπεδο, όπου να δημιουργήσουμε blocks λειτουργικά, που ονομάζεται IP blocks, από το Intellectual Property blocks, και τα οποία συνδέοντας όλα αυτά τα IP blocks μεταξύ τους, να κατασκευάσουμε το σύστημα, το οποίο πια, επειδή είναι ένα σύστημα στο ίδιο υπόστρωμα πυρητίου, που αποτελείται από πολλά διαφορετικά blocks, πια θεωρείται ένα system on chip. Δηλαδή, στο ίδιο chip έχουμε όλο ένα ολόκληρο σύστημα από διαφορετικές λειτουργικές μονάδες μεν, αλλά που συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους. Οι ποικιλίες των μικροεπεξεργαστών είναι πολλές. Και αυτό γιατί έχουμε από μικρούς επεξεργαστές μέχρι πολύ μεγάλους. Για παράδειγμα, ένας μικροελεκτής, όπως ο Arduino, που χρησιμοποιεί Atmel, τον Atmega328U, είναι ένας μικροεπεξεργαστής των 8-bit, με ενσωματωμένη μνήμη EEPROM και FLASH, και ακροδέκτες εισόδου-εξόδου τόσο για ψηφιακή επικοινωνία όσο και για αναλογική. Υπάρχουν και άλλοι επεξεργαστές. Για παράδειγμα, ένας επεξεργαστής ψηφιακού σήματος, όπως της Texas Instrument, ο TIC6202, όπου αυτός ο μικροεπεξεργαστής χρησιμοποιείται κυρίως για ψηφιακή επεξεργασία σήματος. Τα τυπικά μεγέθη που συναντάμε είναι 8-bit, 16-bit, 32-bit και σε ακραίες περιπτώσεις συναντάμε και 64-bit. Παραδείγματα άλλων εφαρμογών για ενσωματωμένα συστήματα μπορούμε να δούμε στο φούρνο των μικροκυμάτων, όπου έχουμε μία οθόνη υγρών κρυστάλλων, μία LCD, όπου απεικονίζει τα μηνύματα προς το χρήστη. Υπάρχουν λοιπόν κουμπιά ελέγχου, ρύθμισης, και αναλόγως με αυτά που ο χρήστης δίνει ως είσοδο στο σύστημα από τα κουμπιά, ρυθμίζεται κατάλληλα ο φούρνος μικροκυμάτων. Φωτογραφικές ψηφιακές μηχανές, όπως η Canon, η GoPro και άλλες, περιέχουν πολλαπλούς μικροεπεξεργαστές, που είναι το 32-bit, γιατί γίνονται πράξεις πάνω σε αριθμούς, ακόμα και πραγματικής ακρίβειας, πραγματικούς αριθμούς λοιπόν, διπλής ακρίβειας, όπου ελέγχονται συστήματα εστίασης, έβρεσης ματιών και ούτω καθεξής. Ψηφιακή τηλεόραση. Έχουν επεξεργαστεί μέσα, όπου αποκωδικοποιούν τη ροή των δεδομένων ήχου και εικόνας και την απεικονίζουν κατάλληλα στην οθόνη, ή που χειρίζονται το μενού ή τις εγγραφές σε περίπτωση που έχουμε ένα PVR, ένα Personal Video Recorder, όπου καταγράφουμε κάποια εκπομπή σε ένα USB flash. Ένας προσωπικός ψηφιακός βοηθός, ένα Personal Digital Assistant. Συσκευές όπου πια τείνουν να αντικατασταθούν από τα έξυπνα τηλέφωνα, όπου όμως παρήχαν ενημερώσεις, είχαν το calendar και μπορούσε κάποιος να τοποθετήσει υπενθυμίσεις. Όλοι οι εκτυπωτές πια είναι ενσωματωμένα συστήματα, όπου δέχονται την είσοδο από τον υπολογιστή σε μια ειδική μορφή του αρχείου και αναλόγως τα δεδομένα κινούν τις κεφαλές εκτύπωσης και το χαρτί. Μάλιστα, κάποιοι εκτυπωτές είναι ακόμα πιο εξελιγμένα ενσωματωμένα συστήματα, γιατί παρέχουν και δικτυακή διασύνδεση, δηλαδή επικοινωνούν μέσω του κλασικού πρωτοκόλλου TCP-IP. Το κινητό τηλέφωνο
όπως είπαμε, αυτοκίνητο, μηχανή, φρένα, ταμπλό, τηλεόραση, οικιακές συσκευές, ακόμα και το πληκτρολόγιο υπολογιστή, θεωρείται ένα ενσωματωμένο σύστημα, γιατί έχει έναν μικροεπεξεργαστή όπου κωδικοποιεί τα πλήκτρα και στέλνει την κατάλληλη τιμή στον υπολογιστή. Στέλνει λοιπόν αυτά που λέμε τα scan codes στον επεξεργαστή. Ακόμα και το mouse μπορεί να θεωρηθεί ένα ενσωματωμένο σύστημα, γιατί και αυτό έχει έναν επεξεργαστή. Έχει λοιπόν αισθητήρια φωτός, αυτό έχει ένα αισθητήριο laser, όπου μπορεί και καταλαβαίνει την απόσταση που έχει διανύσει και προς ποιο σημείο έχει διανυθεί αυτή η απόσταση, και στη συνέχεια ο μικροεπεξεργαστής κάνει τις κατάλληλες πράξεις, το κατάλληλο μαθηματικό μοντέλο για να βρει πού έχει μετακινηθεί και κατά πόσο, μετατρέπει αυτή την πληροφορία σε πληροφορία που πρέπει να μεταδοθεί μέσω του καλωδίου USB, χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο USB, και επικοινωνεί με τον υπολογιστή. Και αυτό θεωρείται ένα ενσωματωμένο σύστημα, που έχει είσοδο και έξοδο. Στα αυτοκίνητα λοιπόν συναντάμε αυτά τα ενσωματωμένα συστήματα. Έτσι λοιπόν, στο αυτοκίνητο για παράδειγμα BMW 850i υπάρχει σύστημα ABS, αντιπροκαρίσματος των τροχών, όπου μειώνουν την ολίσθηση με την αυτόματη μεταβολή της πίεσης των φρένων, προκειμένου να γίνει πιο ασφαλής η μείωση της ταχύτητας. Αυτόματο σύστημα ελέγχου σταθερότητας, όπου παρεμβαίνει στη μηχανή κατά τη διάρκεια των ελιγμών για τη βελτίωση της σταθερότητας του αυτοκινήτου. Βέβαια, επικοινωνούν αυτά τα συστήματα, δεν είναι αυτόνομα. Υπάρχει λοιπόν ένας επεξεργαστής, όπου δέχεται τις εισόδους από όλα αυτά τα συστήματα, που ναι μεν το κάθε σύστημα μπορεί και μόνο του να επιδρά και να παίρνει κάποιες αποφάσεις, αλλά εντούτοις ενημερώνει και τον κεντρικό εγκέφαλο του συστήματος. Και συνεχώς προσθέτονται νέα συστήματα, νέα ενσωματωμένα συστήματα στα οχήματα. Βλέπουμε λοιπόν το σχηματικό για το αυτοκίνητο, όπου υπάρχουν αισθητήρες σε κάθε τροχό. Εδώ πέρα βλέπουμε και την έννοια ενός κατανεμημένου ενσωματωμένου συστήματος, δηλαδή ένα ενσωματωμένο σύστημα που αποτελείται από μικρότερα ενσωματωμένα συστήματα που βρίσκονται σε διάφορα σημεία. Έτσι λοιπόν υπάρχουν αισθητήρες σε κάθε τροχό, όπου επικοινωνούν μεταξύ τους και με το ABS και με τον εγκέφαλο και λαμβάνουν τις κατάλληλες αποφάσεις ώστε να δράσει το σύστημα, να εκτελεστεί κάποια ενέργεια για να αποφευθεί το μοιραίο. Πολύπλοκα λοιπόν ενσωματωμένα συστήματα εμπεριέχουν πολλαπλά υποσυστήματα. Έτσι λοιπόν βλέπουμε κάποια κινητά τηλέφωνα, όπου είναι τα οικονομικά βέβαια κινητά τηλέφωνα, δεν είναι smartphones, όπου βλέπουμε ότι έχουν sensors, αισθητήρες, έχουν τους μικροεπεξεργαστές, έχουν μνήμη, μπαταρία, δίκτυα επικοινωνίας, μπορεί να είναι Bluetooth, Wi-Fi, το κλασικό GSM και το καθεξής. Η προοπτική λοιπόν είναι ότι ενώ ως τώρα, μέχρι πριν από κάποια χρόνια, ο σχεδιασμός των ενσωματωμένων συστημάτων γινόταν με γνώμονα την υψηλή απόδοση, τώρα αυτό έχει αλλάξει. Από τις αρχές του 2000 και μετά, πια δεν λαμβάνεται υπόψη μόνο η απόδοση, που ασφαλώς θέλουμε να είναι αποδοτικό το σύστημα, δηλαδή να ανταποκρίνεται εντός των προθεσμιών, λαμβάνεται υπόψη και η κατανάλωση της ενέργειας. Θέλουμε λοιπόν το σύστημα να καταναλώνει όσο το δυνατόν λιγότερη ενέργεια, όπου η κατανάλωση δεν είναι ένα στοιχείο που αφορά μόνο τα ενσωματωμένα συστήματα. Ακόμα και υπολογιστές γενικού σκοπού, και αυτοί ακόμα εξαιτίας της υψηλής κατανάλωσης
οδηγήθηκαν στην χρήση πολλαπλών πυρήνων επεξεργασίας. Προκειμένου λοιπόν να σχεδιάσουμε ένα ενσωματωμένο σύστημα, θα πρέπει να πληρούνται κάποια κριτήρια. Να είναι, καταρχήν, να μπορεί να επιβεβαιωθεί η ορθότητα της σχεδίασης. Η προβλεψιμότητα, δηλαδή ότι αν συμβεί κάποιο γεγονός μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, θα πρέπει μέσα σε τόσο ακριβώς χρονικό διάστημα να έχει γίνει κάτι, να έχει εκτελεστεί μια ενέργεια. Θέλουμε αξιοπιστία. Δηλαδή, να μην κολλάει το σύστημα, να μπορεί να ανταποκρίνεται συνεχώς και ασφαλώς να μπορεί να λειτουργεί ακόμα και σε δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες. Κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα ενσωματωμένα συστήματα που τοποθετούνται σε δορυφόρους και στέλνονται στο διάστημα. Η έκκληση ενέργειας να είναι ελάχιστη. Και αυτό γιατί. Γιατί όσο περισσότερη ενέργεια εκλείεται στο περιβάλλον, τόσο περισσότερη ενέργεια καταναλώνεται από το ίδιο το σύστημα, δηλαδή ενέργεια που είναι χαμένη ενέργεια. Και ασφαλώς, η έκκληση ενέργειας συνδέεται και με την ανάγκη για ψύξη. Το μέγεθος είναι ένα άλλο στοιχείο που μας καθορίζει το σύστημα, γιατί θέλουμε, για παράδειγμα, οι συσκευές να είναι φορητές. Φορητές σημαίνει ότι οι διαστάσεις να είναι κάποιων εκατοστών, να μην είναι κάτι διαστάσεις δεκάδων εκατοστών μέτρων κτλ. Κόστος βέβαια, πολύ χαμηλό, γιατί τα ενσωματωμένα συστήματα κατασκευάζονται σε μεγάλες ποσότητες, άρα ακόμα και ένα σέντ μπορεί να επηρεάσει την κερδοφορία της επιχείρησης και ασφαλώς βέβαια η απόδοση. Θα πρέπει το σύστημα να μπορεί να εκτελεί το καθήκον του σε οποιοδήποτε υπολογιστικό φόρτο. Ας δούμε όμως τους περιορισμούς που υπάρχουν στα ενσωματωμένα συστήματα. Καταρχήν, όπως είπαμε, τα περισσότερα ενσωματωμένα συστήματα σχεδιάζονται για φορητές καταστάσεις. Άρα αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει η κατανάλωση ενέργειας του συστήματος να είναι χαμηλή. Θα πρέπει λοιπόν να μπορεί με μια τυπική μπαταρία να μπορεί το σύστημα να λειτουργήσει για κάποιες μέρες, αν όχι εβδομάδες. Το μέγεθος συνήθως πρέπει να είναι μικρό, γιατί βρίσκεται μέσα σε ένα μεγαλύτερο σύστημα, οπότε θα πρέπει να έχει γίνει ο σχεδιασμός με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνει η βέλτιστη χρήση του διαθέσιμου χώρου. Η ταχύτητα επεξεργασίας να είναι ικανοποιητική για τις απαιτήσεις, αλλά όχι υπερβολικά μεγάλη. Θα πρέπει να μπορεί η ταχύτητα να είναι λίγο παραπάνω από τις απαιτήσεις μας, από ό,τι χρειάζεται, ώστε να μην έχει και μεγάλο κόστος. Ασφαλώς, να μπορούν να ικανοποιούν τους περιορισμούς του χρόνου, να μπορεί να λειτουργήσει η συσκευή ακόμα και όταν δεν συνδέεται στο δίκτυο, δηλαδή δεν είναι όλα τα ενσωματωμένα συστήματα συνδεδεμένα μόνιμα στο δίκτυο ή σε κάποιο άλλο σύστημα, να μπορεί να λειτουργήσει λοιπόν και αυτόνομα και να πάρει αποφάσεις ακόμα και αν κοπεί από το δίκτυο και ασφαλώς να έχει αρκετό ποσό μνήμης για τις ανάγκες που έχει. Για παράδειγμα, για τη μνήμη, ο επεξεργαστής ATMEGA, της ATMEGA 328, έχει συνολικά διαθέσιμα για το χρήστη 2 KB RAM. Ένα ποσό που μπορεί κάποιοι να το θεωρήσουν πολύ μικρό. 2 KB. Ένας σύγχρονος υπολογιστής έχει 4 με 8 GB. GB δηλαδή 1000 MB ή εκατομμύρια KB. Δηλαδή ένας σύγχρονος υπολογιστής έχει, ας πούμε, 4 εκατομμύρια KB. Και εμείς λέμε εδώ πέρα ότι έχουμε 2 KB. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει λοιπόν ότι ένα ενσωματωμένο σύστημα δεν χρειάζεται να έχει τόσο πολύ μνήμη όσο ένα σύστημα όπου είναι γενικού σκοπού. Και μπορούμε πολλές φορές και πράγματι με 2 KB RAM να κάνουμε
πολύ λειτουργικά ενσωματωμένα συστήματα που μας καλύπτουν πλήρως τις εκάστοτε απαιτήσεις. Προκειμένου λοιπόν να σχεδιάσουμε σε ένα ενσωματωμένο σύστημα, τι θα κάνουμε, θα πάρουμε την αναπτυξιακή πλακέτα μαζί με το αντίστοιχο λογισμικό που παρέχεται από τον κατασκευαστή που έχουμε επιλέξει. Για παράδειγμα, εδώ πέρα βλέπουμε μια αναπτυξιακή πλακέτα της Digiland, Altera, και επίσης βλέπουμε κάποια άλλη αναπτυξιακή πλακέτα που έχει και μια κάμερα. Αυτές λοιπόν οι αναπτυξιακές πλακέτες παρέχουν σε μια ευέλικτη μορφή τον επεξεργαστή και έχουν εξάγει σε συγκεκριμένα sockets, συγκεκριμένες διεπαφές, τις εισόδους και τις εξόδους. Ο χρήστης λοιπόν, αρκεί να τοποθετήσει τις συσκευές και τα καλώδια και ό,τι άλλο χρειάζεται σε αυτές τις διεπαφές, να τροφοδοτήσει κατάλληλα την πλακέτα και στη συνέχεια με ένα USB συνήθως καλώδιο να προγραμματίσει την πλακέτα με το πρόγραμμα που δίνει ο κατασκευαστής. Έτσι λοιπόν, πολύ εύκολα κάποιος μπορεί να αναπτύξει και το hardware, όπως είπαμε, συνδέουμε τις συσκευές στην αναπτυξιακή πλακέτα και ό,τι άλλο χρειάζεται, αλλά και το software στο αντίστοιχο περιβάλλον. Πάντως, επειδή η αναπτυξιακή πλακέτα έχει ένα μεγαλύτερο κόστος από ότι αν προμηθευόμασταν μόνο τον επεξεργαστή, η επόμενη λύση είναι, εφόσον η αναπτυξιακή πλακέτα μας επιβεβαιώσει ότι το σύστημα λειτουργεί, είναι να χρησιμοποιήσουμε μόνο τον επεξεργαστή που θα έχει ένα πολύ μικρότερο κόστος σε ένα δικό μας τυπωμένο κύκλωμα, σε ένα δικό μας PCB, ώστε να έχουμε ελάχιστο κόστος. Αυτό είναι το επόμενο βήμα όταν θέλουμε να κατασκευάσουμε το ενσωματωμένο σύστημα σε αριθμούς χιλιάδων ή εκατομμυρίων κομματιών. Μία άλλη αναπτυξιακή πλακέτα είναι το BeagleBot, το οποίο περιέχει έναν επεξεργαστή ARM στο 1 GHz και έχει ένα πλήθος περιφερειακών. Για παράδειγμα, βλέπουμε ότι έχει HDMI, έξοδο για την οθόνη, έχει δίκτυο LAN, USB, διεπαφές ήχου, speakers και microphone, ασφαλώς την τροφοδοσία, και διεπαφές που υποστηρίζουν πλήθος πρωτοκόλων, όπως Serial Peripheral Interface, το σηριακό πρωτόκολλο διεπαφής, I2C, μετρητές και ούτω καθεξής. Αυτό μάλιστα το σύστημα μπορεί να θεωρηθεί και ως ένα σύστημα γενικού σκοπού, αν το τοποθετήσουμε μέσα σε ένα case που βάλουμε μια οθόνη, ένα προλόγιο και ένα mouse. Βέβαια, πολλές φορές χρησιμοποιείται αυτό το σύστημα μέσα σε άλλα κατασκευάσματα, όπου αυτό γίνεται προκειμένου να δώσουν την έξτρα λειτουργικότητα. Για παράδειγμα, υπάρχουν ανακοινώσεις στο ίντερνετ που έχουν τοποθετήσει αυτό μέσα σε ένα παιδικό αρκουδάκι, όπου μπορούσε και παρακολουθούσε τα παιδιά μέσω webcams και τραβούσε την προσοχή τους και ήταν ένα έξυπνο διαδραστικό παιχνίδι. Αυτό χρησιμοποιήθηκε λοιπόν ως ενσωματωμένο σύστημα σε αυτό το παιδικό παιχνίδι. Πιο φθηνά συστήματα βρίσκουμε στο Raspberry Pi, όπου είναι παρόμοιο με το προηγούμενο, δηλαδή και αυτό έχει ARM 32-bit, που εκτελεί Linux και μπορεί ομοίως και αυτό να χρησιμοποιηθεί ως είτε ένας πλήρης υπολογιστής, είτε ένας ενσωματωμένος υπολογιστής, αν του βάλουμε να κάνει μια συγκεκριμένη λειτουργία. Άρα λοιπόν τα χαρακτηριστικά είναι να έχουν μια ειδική λειτουργία, όχι γενικού σκοπού, όπου ο χρήστης μπορεί να κατεβάσει ένα οποιοδήποτε πρόγραμμα συμβατό με την αρχιτεκτονική, όπως έναν υπολογιστή σταθερό. Να υπάρχει αλληλεπίδραση με το περιβάλλον, δηλαδή να έχει αισθητήρια, είτε αναλογικά είτε ψηφιακά, και να δέχεται αυτές τις εισόδους, να τις επεξεργάζεται και να μπορεί να αποφασίσει για το τι θα γίνει. Συνήθως υπάρχει περιορισμός πόρων, είτε σε κατανάλωση ενέργειας, σε χώρο, σε κόστος,
κρισιμότητα της ασφάλειας, δηλαδή παράδειγμα απώλεια ζωής ή ιδιοκτησίας και ούτω καθεξής, και υπάρχει η ανάγκη σχεδιασμού, μια πίεση για να κατασκευαστεί το τελικό προϊόν και να είναι διαθέσιμο στον καταναλωτή όσο πιο γρήγορα γίνεται. Δηλαδή μια αυξημένη πίεση στο time to market. Άλλα χαρακτηριστικά είναι ότι μπορεί να έχουν και μια εξελιγμένη λειτουργικότητα, όπως για παράδειγμα ανέφερα πριν το παιδικό αρκουδάκι. Η λειτουργία πραγματικού χρόνου, που σημαίνει ότι ανταποκρίνονται άμεσα σε κάθε συμβάν και πάντα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο. Ποτέ δεν καθυστερούν από αυτό το πλαίσιο. Χαμηλό κατασκευαστικό κόστος, γιατί θα δημιουργηθούν δεκάδες κομμάτια από αυτό, χαμηλή ισχύς, χαμηλή κατανάλωση ενέργειας λοιπόν και σχεδίαση αυστηρές προθεσμίες από μικρές ομάδες σχεδιασμού. Βλέπουμε βέβαια ότι από τα χαρακτηριστικά αυτά δημιουργούνται κάποιες συγκρούσεις. Δηλαδή δεν γίνονται να ικανοποιούνται όλα αυτά τα χαρακτηριστικά πάντα. Για παράδειγμα, η κρισιμότητα ασφάλειας, δηλαδή ότι αν αποτύχει αυτό το ενσωματωμένο σύστημα τότε μπορεί να χαθεί μια ανθρώπινη ζωή, δεν συνάδει με την αυξημένη πίεση στο time to market. Όσο πιο γρήγορα σχεδιάζει ένα προϊόν, τόσο πιο πιθανό είναι να συμβούν κάποια σχεδιαστικά λάθη και ατέλειες. Με συνέπεια να αστοχίσει το υλικό. Άρα λοιπόν υπάρχει αυτή η πίεση που μερικές φορές μας οδηγεί σε λάθος αποφάσεις. Και ασφαλώς ο περιορισμός των πόρων. Δηλαδή ο απεξεργαστής δεν θα μπορεί να ίσως επεξεργαστεί όλα αυτά τα δεδομένα που έχει προκειμένου να λάβει την καλύτερη απόφαση. Όλα αυτά λοιπόν είναι συγκρούσεις χαρακτηριστικών που θα πρέπει βέβαια η ομάδα σχεδιασμού να φροντίζει να τις διεκπεραιώνει όσο καλύτερα γίνεται. Κάποια παραδείγματα που έχουν συμβεί και δείχνουν τι προκάλεσε τον κακό σχεδιασμό, βλέπουμε από το Reuters, όπου ένα αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε ενσωματωμένα συστήματα δυσλειτουργήσε και είχε συνέπεια κάποιο άτομο να κλειδωθεί μέσα στο αυτοκίνητο χωρίς το air condition και να μην μπορεί να βγει έξω από το αυτοκίνητο. Δηλαδή να προσπαθεί να βγει έξω, αλλά να είναι όλα κλειδωμένα επειδή το ενσωματωμένο σύστημα αποφάσισε ότι έπρεπε να κλειδωθεί το αυτοκίνητο για λόγους ασφαλείας. Και αναγκαστικά έσπασε το παράθυρο ο κύριος αυτός για να βγει έξω. Αυτό δείχνει λοιπόν ένα πρόβλημα κακού σχεδιασμού. Πως ένα bug που δεν είχε αντιμετωπιστεί, γιατί μάλλον δεν το είχαν συναντήσει κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού, ενεργοποίησε αυτή την λανθασμένη λειτουργία. Ενσωματωμένα συστήματα βέβαια βρίσκονται ήδη σε μεγάλη έκταση και σε αυτοκίνητα οποιοδήποτε κόστος. Ακόμα δηλαδή είτε BMW είτε ένα χαμηλότερο κόστος αυτοκίνητο χρησιμοποιεί ενσωματωμένα συστήματα. Και μάλιστα η Microsoft, μια εταιρεία που κλασικά κυριαρχεί στην αγορά των επιτραπέζιων υπολογιστών ή των διακομιστών, έχει στρέψει το ενδιαφέρον της προς τα ενσωματωμένα συστήματα, γιατί έχει καταλάβει το πόσο πολύ μπορεί να αυξήσει τα κέρδη της από αυτή εδώ την αγορά. Επεξεργαστές λοιπόν κατασκευάζουν πολύ. Όλοι ξέρουν την Intel. Αν ρωτήσει κάποιον ποια εταιρεία κατασκευάζει περισσότερους επεξεργαστές, μάλλον θα πούνε λανθασμένα Intel, IBM, AMD, ARM. Όλες αυτές είναι εταιρείες κατασκευής επεξεργαστών. Αυτή όμως που κατασκευάζει τους περισσότερους επεξεργαστές είναι η ARM, βέβαια. Η ARM δεν είναι η εταιρεία που κατασκευάζει επεξεργαστές. Είναι η εταιρεία που δίνει την άδεια σε άλλους να κατασκευάζουν επεξεργαστές ARM. Η ARM λοιπόν, από το 2007 και μετά, έχει το μεγαλύτερο ποσοστό πώλησης επεξεργαστών. Το 98% λοιπόν των επεξεργαστών που πωλούνται για κινητά τηλέφωνα είναι ARM. Και από το 2009 το 90% των επεξεργαστών είναι 32-bit RISC αρχιτεκτονικής. Χρησιμοποιούνται λοιπόν ευρέως σε καταναλωτικά και
ηλεκτρονικά προϊόντα, PDA, κινητά τηλέφωνα, ψηφιακά μέσα, κονσόλες παιχνιδιών, αριθμομηχανές και ούτω καθεξής. Μάλιστα, η ARM δεν πουλάει ασφαλώς μόνο έναν επεξεργαστή, έχει μία γκάμα από επεξεργαστές, από 8-bit επεξεργαστές μέχρι και 64-bit επεξεργαστές και ασφαλώς ο καθένας με διαφορετικά χαρακτηριστικά, είτε προς απόδοση είτε προς έξτρα χαρακτηριστικά. Ας πούμε, κάποιοι επεξεργαστές μπορεί να έχουν και μια μονάδα πράξεων για πραγματικούς αριθμούς. Ποιοι χρησιμοποιούν ARM? Η απάντηση είναι πολύ απλή. Όλοι. Βλέπουμε λοιπόν Nokia, IBM, Microsoft, Nintendo, Google, Nvidia, LG, Samsung, ακόμα και η Intel χρησιμοποιεί επεξεργαστές ARM και ST Microelectronics. Δηλαδή πάρα πολλές εταιρείες χρησιμοποιούν ARM γιατί έχουν χαμηλό κόστος και υψηλές επιδόσεις για τα λεφτά που έχουν αυτοί οι επεξεργαστές. Όποια εταιρεία λοιπόν κατασκευάζει ενσωματωμένο σύστημα, σίγουρα ένα από τα προϊόντα της χρησιμοποιεί ARM. Από το 2005 και μετά παρατηρήθηκε η στροφή των κατασκευαστών, των επεξεργαστών για σταθερούς υπολογιστές και διακομιστές από μονοπύρηνα συστήματα σε πολυπύρηνα. Αυτή η διαφορά της απόφασης επηρέασε βέβαια και τα ενσωματωμένα συστήματα. Έτσι, και τα ενσωματωμένα συστήματα υποστηρίζουν πια πολυπύρηνα συστήματα. Βέβαια, σε αντίθεση με τους κλασικούς επεξεργαστές, τα κλασικά συστήματα, όπου πια μόνο συνήθως κατασκευάζονται οι πολυπύρηνοι επεξεργαστές, στα ενσωματωμένα συστήματα κατασκευάζονται επεξεργαστές ακόμα και 8-bit, που είναι μονοπύρηνοι βέβαια. Γιατί έχουμε ανάγκη για πολλαπλές διαφορετικές απαιτήσεις. Έτσι λοιπόν, ένα σύστημα σε ένα chip με τουλάχιστον 2 επεξεργαστές είναι σύστημα σε ένα chip μόλι επεξεργαστή. Multiprocessor System on Chip. Είναι ένας ετερογενής πολυεπεξεργαστής που έχει κεντρική μονάδα επεξεργασίας, κάποιους επεξεργαστές ψηφιακού σήματος, κάποιους επιτεχητές, ενδεχομένως και αναλογικά σήματα και ψηφιακά μπορεί και επεξεργάζεται και εκτελεί εξελιγμένους ή πολλαπλούς αλγορίθμους. Για παράδειγμα, ένα smartphone ή ένας εκτυπωτής laser. Και βέβαια, παρέχουν εξελιγμένες διεπαφές στο χρήστη προκειμένου να μπορεί να το χειριστεί το σύστημα αυτό. Τα ενσωματωμένα λοιπόν συστήματα σχεδιάζονται μερικές φορές να λειτουργούν σε πραγματικό χρόνο. Οι λειτουργίες λοιπόν πραγματικού χρόνου σημαίνει λειτουργίες που πρέπει να πραγματοποιούνται μέσα σε συγκεκριμένες προθεσμίες. Υπάρχουν λοιπόν τα συστήματα αυστηρού πραγματικού χρόνου, όπου η μη ικανοποίηση της προθεσμίας προκαλεί μια αποτυχία, κατάρρευση του συστήματος και ενδεχομένως μπορεί να χαθεί και κάποια ανθρώπινη ζωή, για παράδειγμα σε έναν πυρηνικό αντιδραστήρα, το ενσωματωμένο σύστημα που ελέγχει τη σύνδεξη, μπορεί τέλος πάντων να καταλάβει ότι έγινε ένα πρόβλημα και αν δεν δράσει όμως αυτό, τότε σημαίνει ότι έχει αποτύχει και το σύστημα, αλλά και γενικότερα δημιουργούνται ατυχήματα. Χαλαρού πραγματικού χρόνου, όπου μη ικανοποίηση της προθεσμίας οδηγεί σε μειωμένη απόδοση. Ένα τέτοιο σύστημα μπορούμε να βρούμε στην συσκευή αναπαραγωγής τραγουδιών MP3, όπου αποκωδικοποιούνται τα διάφορα πλαίσια του MP3. Και αν κάποιο πλαίσιο δεν γίνει αποδικοποίηση μέσα στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, τότε το πολύ ο χρήστης να ακούσει ένα τσικ στο τραγούδι, δηλαδή ένα θόρυβο, και όχι τη μουσική που έπρεπε να ακούσει. Δεν θα γίνει κάποιο πρόβλημα, απλώς θα είναι μειωμένη απόδοση. Πολλαπλά συστήματα είναι πολλαπλό ρυθμό, δηλαδή πρέπει να ελέγχουν λειτουργίες οι οποίες εκτελούνται με ποικίλους ρυθμούς. Πολλά λοιπόν ενσωματωμένα συστήματα είναι προϊόντα μαζικής αγοράς που πρέπει να έχουν χαμηλό κόστος κατασκευής, περιορισμένη μνήμη, ισχύ στο μικροεπεξεργαστή και ούτω καθεξής. Η κατανάλωση ισχύως είναι κρίσιμη σημασία σε συσκευές μπαταρίας, δηλαδή η υπερβολική κατανάλωση ισχύως αυξάνει το κόστος του συστήματος ακόμα και σε συσκευές μπρίζας. Άρα λοιπόν η κατανάλωση ενέργειας πρέπει να μας ενδιαφέρει όχι μόνο για τις συσκευές που είναι φορητές,
αλλά ακόμα και τις συσκευές που τοποθετούμε στην πρίζα, στο δίκτυο του ηλεκτρισμού. Συνήθως τα ενσωματωμένα συστήματα σχεδιάζονται από μία μικρή ομάδα σχεδιαστών και πρέπει να πληρούν αυστηρές προθεσμίες. Το συνηθισμένο παράθυρο σχεδιασμού είναι το παράθυρο αγοράς 6 μηνών, δηλαδή ότι από τη στιγμή που αποφασίζει η ομάδα να σχεδιάσει κάτι, θα πρέπει μέσα σε 6 μήνες αυτό να έχει σχεδιαστεί και να βρίσκεται στα ράφια προκειμένου να το αγοράσει ένας καταναλωτής. Για παράδειγμα, αν κάποιοι αποφασίσουν να σχεδιάσουν ένα υπολογιστή τσέπης, το οποίο θα πρέπει να βρίσκεται το Σεπτέμβριο στα καταστήματα για να το προμηθευτούν οι μαθητές ή οι φοιτητές, τότε αν χαθεί αυτό το παράθυρο και ετοιμάσουν τον υπολογιστή αυτόν τσέπης τον Οκτώβριο, Νοέμβριο κτλ, τότε δεν θα έχει τη μέγιστη κερδοφορία από ότι αν αυτό το σύστημα ήταν έτοιμο από το Σεπτέμβριο. Γι' αυτό λοιπόν το παράθυρο αγοράς είναι πολύ σημαντικό και θα πρέπει να τηρούνται αυτές οι προθεσμίες σχεδιασμού. Εκτός από τους μικροεπεξεργαστές, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλες ψηφιακές αρχιτεκτονικές υλοποιήσεις προκειμένου να αποτελέσουν τον επεξεργαστικό πυρήνα του συστήματός μας. Εναλλακτικές λοιπόν αρχιτεκτονικές είναι, για παράδειγμα, τα FPGAs, δηλαδή οι επαναδιαμορφώσιμες αρχιτεκτονικές. Βέβαια, οι μικροεπεξεργαστές είναι συχνά πολύ πιο αποδοτικοί, γιατί μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ίδια λογική για την εκτέλεση πολλών διαφορετικών λειτουργιών. Οι μικροεπεξεργαστές κάνουν ευκολότερη τη σχεδίαση οικογενειών προϊόντων. Το παράδοξο λοιπόν της απόδοσης είναι ότι οι μικροεπεξεργαστές χρησιμοποιούν αποδοτικότερα τη λογική για την υλοποίηση μιας λειτουργίας παρά από την προσαρμοσμένη λογική. Και οι μικροεπεξεργαστές είναι πολύ πιο γρήγοροι γιατί χρησιμοποιούν διασωλήνωση υψηλού βαθμού, μεγάλες ομάδες σχεδίασης και δυναμική τεχνολογία VLSI. Οι μικροεπεξεργαστές έχουν επίσης χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας από ό,τι τα FPGA. Και οι σύγχρονοι μικροεπεξεργαστές προσφέρουν δυνατότητες για να βοηθήσουν στον έλεγχο της κατανάλωσης ενέργειας, για παράδειγμα μπορούν να λειτουργήσουν σε χαμηλότερη συχνότητα λειτουργίας ή να απενεργοποιήσουν κάποιες συσκευές. Τεχνικές σχεδιασμού λογισμικού μπορεί να βοηθήσουν στη μείωση της κατανάλωσης χείος. Υπάρχουν επίσης ετερογενή συστήματα όπου χρησιμοποιείται μερική προσαρμοσμένη λογική για σαφώς καθορισμένες λειτουργίες και κεντρική μονάδα επεξεργασίας. Για παράδειγμα, η εταιρεία Xilinx προσφέρει την αρχιτεκτονική Zinc, όπου έχει τον ενσωματωμένο επεξεργαστή ARM, μάλιστα διπύρινο ενσωματωμένο επεξεργαστή ARM, και ένα chip επαναδιαμορφώσιμης λογικής, όπου μπορεί να προγραμματιστεί να κάνει οτιδήποτε θέλει ο χρήστης. Η πλατφόρμα ενσωματωμένης υπολογιστικής λοιπόν είναι η αρχιτεκτονική του υλικού και το συναφές λογισμικό. Υπάρχουν πλατφόρμες ενσωματωμένης υπολογιστικής που είναι πολύ επεξεργαστές, για παράδειγμα, επεξεργαστές που βρίσκονται σε κινητά τηλέφωνα ή σε ένα αυτοκίνητο που έχουμε ένα δίκτυο ενσωματωμένων συστημάτων και όλα αυτά επικοινωνούν μεταξύ τους. Πολύ σημαντικό σαν ενσωματωμένα συστήματα είναι και το λογισμικό. Ως τώρα συζητούσαμε για το υλικό, αλλά και το λογισμικό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Το hardware είναι κάτι φυσικό, αλλά που έχει φυσική υπόσταση δηλαδή. Αλλά χωρίς το λογισμικό δεν μπορεί να κάνει τίποτα απολύτως. Η εκτέλεση λοιπόν του λογισμικού είναι αυτή που καταναλώνει τον χρόνο και τους πόρους και ενορχιστρώνει τον επεξεργαστή στο πώς να λειτουργήσει. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πάντα το λογισμικό μαζί με το υλικό προκειμένου να αποφασίσουμε ακόμα και για την κατανάλωση ενέργειας, γιατί ένα λογισμικό μπορεί να γραφτεί με έναν τρόπο φιλικό προς τον επεξεργαστή και με συνέπεια να έχει μικρότερη κατανάλωση ενέργειας ή με έναν τρόπο που να μην εκμεταλλεύεται κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του επεξεργαστή και συνέπεια να έχει μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας.
Συζητήσαμε αρκετές φορές αυτή τη διάλεξη για, για την έννοια της απόδοσης. Τι σημαίνει λοιπόν απόδοση? Σε υπολογιστές γενικού σκοπού η απόδοση σημαίνει τη μέση περίπτωση και μετρέεται συνήθως σε πράξεις κινητής υποδιαστολής στη μονάδα του χρόνου ή κάποιο άλλο παρόμοιο μετρικό. Σε συστήματα πραγματικού χρόνου η απόδοση συνδέεται με την τήρηση των προθεσμιών. Το χάσιμο μιας προθεσμίας έτσι και για λίγο είναι κακό και η ολοκλήρωση πριν από τη λήξη της προθεσμίας μπορεί να μην βοηθήσει. Για τα χαρακτηριστικά της απόδοσης πρέπει να αναλυθεί όλο το σύστημα. Δεν είναι μόνο ο επεξεργαστής που θα επιλέξουμε, δεν είναι μόνο το λογισμικό που θα γράψουμε. Είναι και το λογισμικό και ο επεξεργαστής και η πλατφόρμα και το είδος της εργασίας που γίνεται και τα περιφερειακά και οτιδήποτε άλλο συνδέεται με αυτό το σύστημα. Θα πρέπει λοιπόν να αναλυθεί η απόδοση σε όλα αυτά τα διαφορετικά επίπεδα. Οι προκλήσεις του σχεδιασμού ενσωματωμένων συστημάτων απαντούν στα ερωτήματα πόσο υλικό χρειαζόμαστε, πόσο μεγάλο επεξεργαστή, πόσο δυνατό επεξεργαστή, τι συχνότητα λειτουργίας να υποστηρίζει ο επεξεργαστής, πόση μνήμη να έχουμε, πώς ικανοποιούμε τις προθεσμίες, πιο μεγάλο υλικό, ταχύτερο υλικό, πιο δυνατό επεξεργαστή που σημαίνει και μεγαλύτερο κόστος ή εξυπνότερο λογισμικό. Πώς ελαχιστοποιείται η κατανάλωση ισχύως, κατάργηση της περιττής λογικής, μείωση των προσβάσεων της μνήμης, κάποιες προκλήσεις, λειτουργεί πραγματικά, είναι οι προδιαγραφές σωστές, υλοποίηση πληρή τις προδιαγραφές, πώς δοκιμάζουμε χαρακτηριστικά πραγματικού χρόνου, πώς μπορεί να δοκιμαστεί σε πραγματικά δεδομένα, πώς ελέγχουμε, παρατηρούμε το σύστημά μας και ούτω καθεξής. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλές σχεδιαστικές προκλήσεις, γι' αυτό απαιτείται η χρήση μιας μεθοδολογίας σχεδιασμού για να αντιμετωπιστούν όλες αυτές τις προκλήσεις. Μεθοδολογία λοιπόν σχεδιασμού είναι μια διαδικασία για το σχεδιασμό ενός συστήματος, όπου γίνεται η κατανόηση της μεθοδολογίας και βοηθάει να το σχεδιαστή να καταλάβει ότι δεν έχει παραλείψει κανένα κρίσιμο βήμα, ένα βήμα που ενδέχεται να εισάγει ένα σφάλμα στο σύστημα που να οδηγήσει είτε στην αποτυχία ολοκλήρωσης του συστήματος είτε στην αύξηση του κόστους. Όλα αυτά λοιπόν τα εργαλεία που έχει στη διάθεση του σχεδιαστή είναι μετακλουτιστές, εργαλεία CAD, σχεδίασης συστημάτων, αποσφαλμάτωσης, εργαλεία που βοηθούν στην αυτοματοποίηση των βημάτων της μεθοδολογίας και παρακολούθηση της μεθοδολογίας. Η στόχη λοιπόν του σχεδιασμού είναι η απόδοση, η συνολική ταχύτητα και προθεσμίες να είναι λοιπόν σε όσο το δυνατόν πιο κοντά στις απαιτήσεις μας, η λειτουργικότητα και η διασύνδεση με το χρήστη, το κατασκευαστικό κόστος να είναι χαμηλό, η κατανάλωση ενέργειας να είναι σε χαμηλό σημείο και ασφαλώς άλλες απαιτήσεις όπως το φυσικό μέγεθος. Έτσι λοιπόν, προκειμένου να γίνει ο σχεδιασμός ενός ενσωματωμένου συστήματος, θα πρέπει να κινηθούμε σε διάφορα επίπεδα. Ένα πρώτο επίπεδο είναι οι απαιτήσεις, όπου θα πρέπει σε μία φόρμα απαιτήσεων να καταγραφούν όλες αυτές οι προδιαγραφές του συστήματός μας. Όπου πηγαίνουμε και στις προδιαγραφές, στις πιο αναλυτικές προδιαγραφές. Δηλαδή, στις απαιτήσεις μπορούμε να πούμε ότι θα έχουμε αυτά τα αισθητήρια. Μετά στις προδιαγραφές πρέπει να πούμε τι αισθητήρια ακριβώς θέλουμε. Στην αρχιτεκτονική, όπου από τις προδιαγραφές αποφασίζουμε τι επεξεργαστή θα χρησιμοποιήσουμε και πώς θα επικοινωνήσουν τα διάφορα τμήματα του ενσωματωμένου συστήματος μεταξύ τους, τα συστατικά λοιπόν του συστήματος και στο τέλος η ολοκλήρωση του συστήματος. Στην σχεδίαση ενσωματωμένων συστημάτων ακολουθούμε δύο τεχνικές. Η σχεδίαση από πάνω προς τα κάτω, που ξεκινάμε με πιο αφηρημένη περιγραφή και καταλήγουμε με πιο συμπαγείς λεπτομέρειες, και η σχεδίαση από κάτω προς τα πάνω, που ξεκινάμε με τα μικρά συστατικά, τα οποία τα ολοκληρώνουμε και ενσωματώνουμε προκειμένου να καταλήξουμε στο τελικό προϊόν. Βέβαια, ο πραγματικός σχεδιασμός χρησιμοποιεί και τις δύο τεχνικές. Και από πάνω προς τα κάτω και από κάτω προς τα πάνω. Ένα στοιχείο που θα πρέπει να έχει ο σχεδιαστής ενσωματωμένων συστημάτων στο μυαλό του συνεχώς είναι ότι θα πρέπει να βελτιώνει το σύστημα. Θα πρέπει να αναλύει τη σχεδίαση, να καθορίζει τα χαρακτηριστικά και να εκλεπτύνει το σχεδιασμό προκειμένου να
είτε να μειώσει το κόστος, είτε την κατανάλωση ενέργειας. Όλα λοιπόν ξεκινάνε από τις απαιτήσεις. Η απαιτήση είναι μια απλή περιγραφή για το τι θέλει ο πελάτης ή για την περιγραφή που έχουμε σκεφτεί ως ιδέα και θέλουμε να την υλοποιήσουμε. Μπορεί να ανταπτυχθεί με διάφορους τρόπους. Μιλώντας απευθείας στους πελάτες, μιλώντας στους εκπροσώπους του marketing, παρέχοντας πρωτότυπα στους χρήστες για την υποβολή των παρατηρήσεων. Θα πρέπει λοιπόν να διασαφηνίσουμε σε αυτό το σημείο τις απαιτήσεις που είναι λειτουργικές και τις απαιτήσεις που είναι μη λειτουργικές. Οι λειτουργικές λοιπόν απαιτήσεις έχουν ως συνέπεια τι περιμένουμε στην έξοδο σε συνάρτηση εισόδου. Ποια είναι η βασική λειτουργία του συστήματος. Τι θα δέχεται στην είσοδο, τι θα έχει στην έξοδο. Οι μη λειτουργικές απαιτήσεις είναι το μέγεθος, το βάρος, η κατανάλωση ενέργειας, αξιοπιστία κτλ. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να συνταχθεί μία φόρμα απαιτήσεων όπου θα πρέπει να καταγραφούν όλα αυτά τα στοιχεία. Μια προτινόμενη φόρμα απαιτήσεων είναι αυτή που φαίνεται στο slide όπου καταγράφουμε το όνομα του συστήματος, ο σκοπός, η είσοδη και η έξοδο του συστήματος, οι λειτουργίες, η απόδοση, το κατασκευαστικό κόστος, ισχύς και το φυσικό μέγεθος. Στο παράδειγμα λοιπόν σχεδίασης ενσωματωμένου συστήματος θα δούμε πώς θα χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά τα στοιχεία που αναλύσαμε προηγουμένως για να σχεδιάσουμε ένα navigator, ένα GPS που απεικονίζει σε χάρτη την τρέχουσα θέση. Άρα λοιπόν η υψηλού επίπεδου περιγραφή είναι ότι υπάρχει ένας χάρτης όπου αναγράφεται το γεωγραφικό πλάτος και το γεωγραφικό μήκος και απεικονίζεται η θέση του χρήστη πάνω σε αυτό το χάρτη. Οι ανάγκες λοιπόν του κινούμενου χάρτη πρέπει να καταγραφούν. Η λειτουργικότητα. Η λειτουργικότητα είναι λοιπόν χρήση στην αυτοκινητοβιομηχανία, εμφάνιση μεγάλων οδικών αρτηρίων και σημείων ενδιαφέροντος. Η διασύνδεση με το χρήστη θα γίνεται με μια οθόνη 400x600 pixels. Το πολύ 3 κουμπιά θα έχει για τις ανάγκες και θα υπάρχει ένα μενού pop-up. Η απόδοση. Ο χάρτης θα πρέπει να κυλάει ομαλά όχι περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο για την ενεργοποίηση και ο εντοπισμός να γίνεται μέσα σε 15 δευτερόλεπτα. Το κόστος να έχει τιμή πώλησης λιανικής $120 και το κόστος των κατασκευής να είναι $30. Πρέπει να χωράσει την παλάμη του χεριού και πρέπει να λειτουργεί τουλάχιστον για 8 ώρες με 4 μπαταρίες α-α. Άρα λοιπόν, καταγράφουμε όλες αυτές τις απαιτήσεις στην προτινόμενη φόρμα που είχαμε παρουσιάσει το πριν. Το όνομα, ότι είναι κινούμενος χάρτης GPS, ο σκοπός αυτού του συστήματος, ο καταναλωτικής κατηγορίας για χρήση κατά την οδήγηση, η είσοδη του συστήματος, η έξοδη, φωτιζόμενη οθόνη LCD, οι λειτουργίες GPS 5 δεκτών, έχουμε τρεις αναλύσεις, εκτύπωση τρέχοντος γεωγραφικού πλάτους και μήκους, η απόδοση, ενημέρωση της οθόνης κάθε 0,25 δευτερόλεπτα, κατασκευαστικό κόστος $100 κόστος αγαθού προς πώληση, 100 mW κατανάλωση και το φυσικό μέγεθος να είναι 340 γραμμάρια 5x15 εκατοστά. Θα πρέπει λοιπόν με μια πιο ακριβή περιγραφή του συστήματος θα πρέπει να καταλήξουμε προς τα ποια κατεύθυνση θα κινηθούμε και βέβαια δεν θα πρέπει να συνεπάγεται μια συγκεκριμένη αρχιτεκτονική. Θα παρέχονται στοιχεία για τη διαδικασία σχεδίασης αρχιτεκτονικής. Μπορεί να περιλαμβάνονται λειτουργικά και μη λειτουργικά στοιχεία και μπορεί να είναι εκτελέσιμη ή μια μαθηματική μορφή. Η προδιαγραφή GPS θα πρέπει να περιλαμβάνει δεδομένα που λαμβάνονται από το GPS, δεδομένα χαρτών, διασύνδεση με τον χρήστη, λειτουργίες που πρέπει να εκτελεστούν για να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των πελατών και ενέργειες που εκτελούνται στο παρασκήνιο και απαιτούνται βέβαια να κρατάνε το σύστημα σε λειτουργία. Στη σχεδίαση της αρχιτεκτονικής θα πρέπει να αποφασιστεί ποια είναι τα συστατικά μέρη, κεντρική μονάδα επεξεργασίας, περιφερειακά κτλ. Τα στοιχεία του λογισμικού, τα μεγάλα προγράμματα και λειτουργίες του και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι λειτουργικές και οι μη λειτουργικές προδιαγραφές. Ένα μπλοκ διάγραμμα για το κινούμενο χάρτη GPS λοιπόν έχουμε την κεραία όπου τροφοδοτεί τα σημεία και τις συνταγμένες στο δέκτη GPS ο οποίος συνδέεται στη μηχανή αναζήτησης.
Με μηχανή αναζήτηση χρησιμοποιεί τη βάση δεδομένων για να βρεθεί ο χάρτης που βρίσκεται το συγκεκριμένο σημείο. Έχουμε το σύστημα απόδοσης, διασύνδεση με τον χρήστη και την οθόνη. Σχετικά με το κινούμενο χάρτη GPS, η οθόνη λοιπόν χρησιμοποιεί μια περιοχή προσωρινής αποθήκευσης πλαισίων, έχει τη μνήμη, πίνακας εσόδου-εξόδου, δέκτης GPS και την κεντρική μονάδα επεξεργασίας. Ενώ η αρχιτεκτονική υλικού χρησιμοποιεί την αναζήτηση στη βάση δεδομένων που την απεικονίζει στην οθόνη σε pixels, ένα timer και το μενού που είναι η διασύνδεση με το χρήστη. Πρέπει λοιπόν να απαιτηθεί χρόνος για την αρχιτεκτονική του συστήματος πριν την άναξη της κωδικοποίησης. Ορισμένα στατικά είναι έτοιμα, κάποια μπορεί να τροποποιηθούν από τον αρχικό σχεδιασμό, αλλά θα πρέπει να σχεδιαστούν από το μηδέν. Στην ολοκλήρωση του συστήματος θα πρέπει να τοποθετηθούν όλα τα συστατικά μαζί, ενδεχομένως θα εμφανιστούν πολλά σφάλματα, όπου θα πρέπει να γίνει αποσφαλμάτωση και να επιληθούν. Θα πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο ενσωμάτωσης των συστατικών, ώστε να γίνει εμφάνιση των προβλημάτων όσο δυνατόν νωρίτερα, γιατί όσο πιο γρήγορα και νωρίτερα στη φάση σχεδιασμού διορθώνουμε ένα λάθος, τόσο κερδίζουμε σε χρήμα στα μετέπειτα στάδια. Άλλο να βρεθεί ένα λάθος σχεδιασμού στο πρώτο βήμα που καθορίζουμε τις απαιτήσεις και άλλο στο τελευταίο που το έχουμε ολοκληρώσει. Έτσι λοιπόν, από αυτή τη διάλεξη, τι πρέπει να θυμόμαστε? Ότι ενσωματωμένα συστήματα βρίσκονται παντού. Πολλά συστήματα λοιπόν έχουν ενσωματωμένο υλικό και λογισμικό που ενδεχομένως δεν το φανταζόμασταν καν ότι μπορεί να είναι αυτά ενσωματωμένα συστήματα. Ότι τα ενσωματωμένα συστήματα είναι οτιδήποτε έχει επεξεργαστεί και δεν είναι υπολογιστής γενικού σκοπού. Τα ενσωματωμένα συστήματα δημιουργούν πολλές σχεδιαστικές προκλήσεις που με ενδιαφέρον οι ομάδες σχεδιασμού τις αντιμετωπίζουν. Χρόνο σχεδίας, προθεσμίες, ενέργεια κ.ο.κ. Και οι μεθοδολογίες σχεδίασης μας βοηθούν να διαχειριστούμε τη διαδικασία σχεδίασης. Είδαμε μάλιστα ένα παράδειγμα σχεδιασμού από τα ενσωματωμένα συστήματα. Εδώ έδωσα και κάποια βιβλιογραφία που χρησιμοποίησα και σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η πρώτη διάλεξη.